Μελέτη προκειμένου να διατηρηθεί το αναπτυξιακό κίνητρο το 12% της επιδότησης του κόστους εργασίας των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανέθεσαν σε δύο δικηγόρους του Ευρωπαϊκού Δικαίου να εκπονήσουν τα 6 επιμελητήρια της περιοχής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, κ. Χριστόδουλο Τοψίδη, η μελέτη έχει δύο σκέλη. Το πρώτο, το οποίο είναι έτοιμο, αφορά το 12% και τον τρόπο που μπορεί να συμψηφιστεί με τις οφειλές των επιχειρήσεων. Μέχρι και το 2010, όπως είπα, για την περιφέρεια οι οφειλές ήταν συνολικά 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα ζητάμε να συμψηφιστούν με τις τρέχουσες φορές, είτε στο δημόσιο είτε στις ασφαλιστικές φορές, καθώς έχουν βρεθεί κάποιοι νόμοι, και εξήγησε πώς μπορεί να το κάνει αυτό το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να είναι σύνομο και στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και να δώσει και μια οικονομική ρευστότητα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο που είναι οι επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το δεύτερο σκέλος, το οποίο θα είναι έτοιμο μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου, θα αφορά ένα υπουργικό διάταγμα οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Πιστεύουμε ότι είναι δίκαιο να συνεχιστεί αυτό το αναπτυξιακό κίνητρο και να μην γίνει διακοπή για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις της περιφέρειας, σχολίασε στην ΕΡΤ Ορεστιάδος ο κ. Τοψίδης και τόνισε πως η χώρα μας θα πρέπει να δώσει χρήματα στην εργασία και όχι στην ανεργία. Μέσα στην επόμενη τριετία, με τις κατάλληλες ενέργειες και προϋποθέσεις, η Συνεταιριστική Τράπεζα Εύρου θα μετασχηματιστεί σε Συνεταιριστική Τράπεζα Θράκης. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ο αντιπρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σταύρος Σταυράκογλου. Του μετασχηματισμού αυτού θα πρέπει να προηγηθούν οι ενέργειες θωράκισης της υπάρχουσας Συνεταιριστικής Τράπεζας, οι οποίες είναι η θωράκιση του δίκτυ κεφαλαίου και επάρκειας ρευστότητας, η ένταξη της Ελλάδας στην ποσοτική χαλάρωση και στην πολιτική κατάσταση από την οποία θα πρέπει να εκλείπει η ευεβαιότητα. Οι συνεταιριστικές τράπεζες απέδειξαν μέσα στην κρίση ότι μπορούν να διατηρούν τις τρόφιγγες ανοιχτές σε αντίθεση με τις συστημικές τράπεζες και μάλιστα με υψηλή ρευστότητα και υψηλά επιτόκια για τις καταθέσεις των μελών τους. Μάλιστα, προγραμματίζονται στο επόμενο χρονικό διάστημα και ενημερωτικές εκδηλώσεις προκειμένου να γνωρίσει τη Συνεταιριστική Τράπεζα και ως χρηματοδοτικό εργαλείο η τοπική κοινωνία, ενισχύοντας και την επιχειρηματικότητα και ειδικά την δραστηριοποίηση των ΚΙΝΣΕΠ. Τις ενέργειες αυτές θα τρέξει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα προκύψει από τις εκλογές που θα διενεργηθούν τον ερχόμενο Μάιο. Νέο υπέρηχο θα αποκτήσει το νοσοκομείο Σερών εντός των ημερών, σύμφωνα με το διευθυντή της ακτινοδιαγνωστικής κλινικής, κ. Τυχομίδη. Όπως είπε ο κ. Τυχομίδης, ήδη έχει παραγγελθεί το μηχάνημα του υπερήχου προϋπολογισμού 35.000 ευρώ και εντός των ημερών θα τοποθετηθεί και θα μπει σε λειτουργία, αναβαθμίζοντας την κλινική και την παροχή υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου. Ο κύριος Τυχομίδης αναφέρθηκε και στο παλιό μηχάνημα, σημειώνοντας πως υπάρχουν προβλήματα με την κεφαλή του και γίνονται μόνο επιφανειακές εξετάσεις. Η αντικατάσταση της κεφαλής που έχει ήδη γίνει μια φορά έχει υψηλό κόστος αναλογικά με το μηχάνημα που ήταν προσφορά σε αραιών πολιτών. Συμπτωματικά αναγνωρίστηκε εχθές το απόγευμα από στέλεχος του λιμενικού η άτυχη γυναίκα που την Παρασκευή εντοπίστηκε πνιγμένη μέσα στο κεντρικό λιμάνι Καβάλας. Ο λιμενικός είδε τυχαία στο λιμεναρχείο τη φωτογραφία της άτυχης γυναίκας και την αναγνώρισε. Πρόκειται για κάτοικο Καβάλας 64 ετών, συνταξιούχο που διέμενε μόνη της σε κεντρική συνοικία της πόλης. Το λιμεναρχείο ειδοποίησε τα συγγενικά της πρόσωπα που διαμένουν στην Ευρυτανία, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια του θανάτου της.